Πάμε λίγο στη Γερμανία. φαίνεται η Γερμανία να μα έχει χαλάσει όλο το αφήγημα τη Ευρωζώνης, Μιχάλη. Δηλαδή τι γίνεται. Η Γερμανία είναι τεχνικά σε ύφεση ναι. είναι σαφέ αυτό. Ε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική σημαντική ανάκαψης το 24. Από το 25 και μετά υπολογίζουν τα μεγαλύτερα γερμανικά εισυπτούν. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο. Νομίζω για τρει λόγου βασικά. Το βασικό πρώτο είναι ότι έχασε η Γερμανία και η βιομηχανία τη το ρωσικό φθηνό Α, φυσικό ναι. αέριο. Ναι. Δεύτερον, ουσιαστικά ότι οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται άσχημα, δηλαδή αυτό που λέγαμε η πρωτεσταντική ηθική Μπράβο. και δεν θέλουμε άλλο έχει ξεχαστεί. Ναι. Ε, στα αεροδρόμια, στα τρένα έχουμε συνεχεί απεργίε. Οι εργαζόμενοι ζητάνε και καλά κάνουν από την πλευρά του και ζητάνε χρήματα και αυξήσει γιατί η ακρίβεια και ο πληθωρισμό είναι μεγάλο. Τρίτον, η Γερμανία έχει χάσει μεγάλη εξαγωγική δυναμική. Στην Κίνα που ήταν παραδοσιακή της αγορά έχουν περιοριστεί οι εξαγωγές, η αυτοκίνητοβιομηχανία έχει προβλήματα και μάλιστα η Κίνα βλέπουμε να έχει μπει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή αγορά σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και τα ναι. κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι πλέον να έχουν ξεπεράσει και την Τέσλα, ναι. την Αμερικανική, σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ. Αυτά τα τρία προβλήματα έχουν δημιουργήσει στη Γερμανία τεράστιο πρόβλημα, ναι. σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση, θα έλεγα. Μια η οποία είναι πολύ χαμηλότερη των προσδοκιών. Η οποία ναι. ουσιαστικά την κυβερνάει. Mm. Ε, θυμόμαστε την ιστορία με το φρένο χρέου. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να αυξάνονται τα χρέη πάνω από ίσω ισοσκελισμένο προπολογισμό. Ναι, ναι. 60 δισεκατομμύρια του απαγόρευσε το συνταγματικό δικαστήριο να τα χρησιμοποιήσουν για την πράσινη μετάβαση. Ε, άρα δεν υπάρχουν φράγκα. Ο Λίντνερ, χθε, είπε, ο υπουργό οικονομικών, ότι λείπουν 23 δισεκατομμύρια από τον προπολογισμό του 2024. Μάλιστα. Που σημαίνει για να βρεθούν κάπου πρέπει να yeah. γίνουν περικοπέ. Ακριβώ.